Πες τα, Στέλιο μου. Πες τα, Χρυσόστομο. Δεν σε πιστεύω όσο και να κλαις. Κι αύριο θα σε όπως ήσουν χτες. Αν όπως αγαπούσα μ' αγαπούσες, δεν θα ανοίγες τα στήθια μου πληγές. Έφυγε, 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 την έχω χάσει. Και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Στα βράχια της Πειραϊκής κυμάτος Στέλιος ο Μπεκρής. Κοιμάται κι ονειρεύεται πως την αυγή παντρεύεται. Σιγκουάλα, σιγκουάλα, σιγκουάλα. Είσαι ο ήλιος, το φεγγάρι και το φως μου. Το μονάκριβο στολίδι σε του κόσμου. Με λαχρινή ομορφιά μου, παντοτινή χαρά μου. Σιγκουάλα, σιγκουάλα, σιγκουάλα. Το λαϊκό τραγούδι είναι ιερό, είναι Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί να το πει ο καθένας. Γι' αυτό τουλάχιστον τη λέξη λαϊκό τραγούδι να μην τη βάλουν στο στόμα τους. Πάρα πολύ κύριοι. Έγινα σχολή εγώ. Οι συνθέτες όλοι ανασκουμπόθηκαν και οι στιχουργοί και γράφαν λαϊκά τραγούδια. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Θα φύγεις μακριά μου πριν έρθει το πρωί. Αυτή η νύχτα μένει. Όλα τα τραγούδια που είπα μου ήταν κουστούμια, όλα. Δεν υπάρχει ένα τραγούδι που να μην τα αγάπησα, ας πούμε. Βέβαια, άλλα πολύ, αλλά λιγότερο. Όλα τα τραγούδια όμως κρύβουν πόνο τα δικά μου και τα ερωτικά τραγούδια που έχω πει. Και αυτά έχουν πόνο. Αλλά η ζωή μου όλη είναι το μεγάλο τραγούδι που έχω πει. Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο που δεν το γουστάρω κι όμως το φουμάρω. Κι όταν γίνει γόπα κέρασμα στο χαρό, όταν έρθει η ώρα και τον έτρακαρώ. Μουσική.
φτιάξω μια καινούρια κοινωνία πάλι. Να φτιάξω φίλο αληθινό, τον φίλο να πονά. Τέλεια. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ο πρόλογος μου απόψε θα είναι πάρα πολύ μικρός, δηλαδή αντιστρόφως ανάλογος προς το μέγεθος του ανδρός, του οποίου το έργο θα μας συντροφέψει απόψε στην εκπομπή μας. Το «Ό,τι αγαπώ» λοιπόν θυμάται και τραγουδά το Στέλιο Καζαντζίδη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους επιφανείς καλεσμένους μας, τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Τον Γιάννη Πιταρά, επίσης Γιάννη. Ευχαριστώ και εγώ. Εμείς είδος τρώμε δεκατιανό, αλλά και το βράδυ. Ναι. Μόνο μην τα κάνετε τώρα αυτά. Όχι, όχι. Δεν έχω μείνει. Κρατάμε κέφι για μετά. Το φίλο μου τον Θανάση Λάλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κατ' εξοχή την Μπέγκη Ζήνα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρουσία εδώ και τον Κώστα Καραφώτη φυσικά. Μεγάλη μου χαρά. Μεγάλη μου χαρά. Τον Νίκο Βαφιάδη, τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, υπεύθυνο για την παιδεία και για την ψηφιοποίηση. Ψηφιοποίηση. Και αναπληρωτής δήμαρχος από ό,τι έχω ακούσει. Α, να τα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Τον συνάδελφό μου, τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Ευχαριστώ, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη Ζωή Παπαδοπούλου. Ζωή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Τον συνάδελφό μου επίσης, τον Λευτέρη Ελευθερίου. Πολύ τάλαντο. Τραγουδάει και εξαιρετικά, το διαπιστώσουμε και μετά. Είμαστε συντοπίτες. Συντοπίτες, ωραία. Αξιώτες, είναι δύο αξιώτες. Δεν ξέρω αν είναι. Έχετε την ίδια τρέλα, ε? Ναι. Είμαστε λίγο να δεχτώ την συνθέτη και σωρίστα στο ακορντεόν, εξαιρετική σωρίστα, τη Ζωή την Κανούρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και αυτή η Θράκη, Θράκη, Σαμοθράκη. Τέλεια. Έχουμε και τη δημοσιογράφα της παρέας μας, τη Βάσο Μητρομάρα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μεγάλη μου τιμή. Και τη συνάδελφό μου, την Αναστασία Σκοπελίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Πριν πάμε στα δικά μας τα παρακάτω, τις πολλές κουβέντες μας και τις αναλύσεις που θα πούμε για τον μεγάλο Καζαντζίδη, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που θα μας πει ο Κώστας. Ένα από το πρώτο τραγούδι από το σερί του. Το οποίο τραγούδι για την ιστορία αυτό το έγραψε ο Λοΐζος τη δεκαετία του 60. Δεν πολύ ήθελε να το πει και ο Καζαντζίδης. Δεν είχε τύχει όταν βγήκε καθόλου. Ήτανε τελείως αντιεμπορικό. Αλλά επειδή ο χρόνος στα βαθμολογία αλλά και τα καθιερώνει, έγινε μια ναυαρχίδα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Κώστα Καραφώτη. Και μια καρδιά
χαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω. Ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Θεέ μου, η δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω. Εγώ για σας έκλαψα και θα κλάψω και τ' άσπρο μου πουκάμισο στα μαύρα θα το βάψω. Για τα δικά σου το βλέπω θα καταστραφώ κι όμως να φύγω δεν μπορώ. Στιγμή από κοντά σου, μαύρα μου μάτια, εγώ για σας έκλαψα και θα κλάψω και τ' άσπρο μου πουκάμισο στα μαύρα θα το βάψω.
σταυρώσαν τη καρδιά σου. Για να ταιριάξει φορεσιά στα βάσανα μου τα βαριά, όπου τραβώ κοντά σου. Μαύρα μου μάτια, εγώ για σας έκλαψα και θα κλάψω, και τ' άσπρο μου που κάλυσω στα μαύρα θα βάψω. Και θέλω να έρθω στην Πέγκη, να σε ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την παρουσία σου εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να αρχίσω την κουβέντα από σένα. Ξεκινώντας με την ερώτηση, αν έχεις κάποια βιωματική σχέση με τον Καρατζή, με το έργο του φυσικά. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι της γενιάς μας, παρόλο που έφυγε νωρίς από τα πράγματα ο Στέλιος Καζαντζίδης, αποσύρθηκε πολύ νωρίς, περισσότεροι λοιπόν δεν προλάβαμε να τον γνωρίσουμε προσωπικά γι' αυτό το λόγο. Είμαστε όμως συνδεδεμένοι μέσω των γονιών μας και των παππούδων μας. Έχει περάσει στο DNA μας η φωνή του
και μας, είναι σαν να μας τραγουδάει την ιστορία, σαν να μας περιγράφει την κοινωνία του τότε. Ακριβώς. Αυτό έχει περάσει λοιπόν και νομίζω ότι θα περάσει και στις επόμενες γενιές, που σφράγισε με τη φωνή του, γιατί η φωνή του ήταν πάνω και από τα τραγούδια του. Ήταν τόσο τεράστιος τραγουδιστής. Ήταν ένα δώρο της φύσης και της μητέρας του, ναι, που ξεπερνούσε και ναι, τα καλά τραγούδια και τα έκανε μεγαλύτερα. Δεν νομίζω ότι είναι απλώς ένας πολύ καλός τραγουδιστής, μεγάλος. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι ένα αίσθημα μεγάλο. Ε. Ένας κοινός πόνος, νομίζω. Ε. Ανάζει εσύ που έχεις εντρυφήσει κιόλας. Αρκετά. Εγώ έχεις και προσωπική είμαι ευτυχής που έζησα και παρέα μαζί του. Αλλά τέλος πάντων, ο Στέλης νομίζω ότι έχει πει το ωραιότερο απ' όλα. Όταν το ρωτάς, το κάπου μέσα στο Ιβρίο, όταν το συναντούσα, τι είναι μεγάλη φωνή. Μεγάλη φωνή είναι αυτή που τραγουδάει και την ώρα που την ακούει ο άλλος, νομίζω ότι το τραγούδι είναι δικό του, μόνο για αυτόν φτιαγμένο. Είναι η φωνή πρέπει να κατοικεί το βάσανο του ανθρώπου οι οποίοι τον ακούνε. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλί είναι. Να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη. Γυναίκα στην καρδιά να βάλω λίγη μέσα, να της ανάψω μια φωτιά, να καταστρέψω την ψευδιά που έχει στα στίχια μέσα. Στόση με τη γέρα κι να ζυγιός, είμαι τη γέρα κι να ζυγιός. Κι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με κλαις. Νομίζω ότι αυτή είναι και η έννοια της λαϊκότητας στο τέλος. Αυτό σημαίνει. Είναι μια αλήθεια δική του, η οποία γίνεται κοινή ανάσα με τον άλλον. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, νομίζω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι στην περίπτωση του Καρατζίδη είναι μια πολύ εξειδικευμένη περίπτωση. Δεν ακολουθούμε μόνο τη φωνή του τραγουδιστή, ακολουθούμε τον άνθρωπο. Ακολουθούμε δηλαδή ακόμα και το χαρακτήρα του, ακόμα και τα ελαττώματά του, ό,τι θέλετε, γιατί δεν ήταν άγιος ο άνθρωπος, αλλά ακολουθούμε μια αύρα. Είναι καταπληκτικό. Και νομίζω ότι είναι το μοναδικό φαινόμενο στη χώρα. Κατά τη γνώμη μου ήταν Άγιος. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία. Και επειδή είναι με τους Άγιους και μας βλέπει τώρα, ναι, είναι καλά να το υπερασπιστώ. Αλλά θα σου πω μια ιστορία που πόσο Άγιος είναι. Ναι. Που μερικές φορές, ας πούμε, περνούσε από το σπίτι από κάτω βράδυ, αργά, 11.30 ώρα, χτυπούσε το κουδούνι. Ήταν από το αυτοκίνητο από κάτω, μου λέει κατέβα χοντρά. Κατέβαινα, ας πούμε, και πηγαίναμε στο πέραμα. Στο πέραμα είχε κάτι φίλους, ξέρουν όλοι, είχε κάτι φιλαράκια ψαράδες. Ήταν και ο Νικόλας ο κουμπάρος. Παίναμε όλοι μέσα σε μια βάρκα και ανοιγόμαστε στο Σαρονικό. Και να ψαρέψουν. Ψαρεύαν όλη τη νύχτα. Αλλά υπήρχε ένα βράδυ δεν έπιαναν τίποτα. Εντάξει, και ο Καζαζίδης τα είχε πάρει στην Εγκέβαλο. Ναι. Και ήρθαμε εδώ, έλεγε ο Στέλιος κτλ. Οπότε αφήστε ρε παιδιά να πούμε ένα τραγούδι. Ναι.
Εντάξει, και παίρνει την κιθάρα και αρχίζει να πάει ένα τραγούδι. Με το που αρχίζει και βγαίνει η φωνή του Καζαντζίδη και λέει αρχίζει τα ψάρια και, και, να φωνάζει, και να φωνάζει ο Νίκος. Ελάτε ψαράκια να ακούσετε τσάμπα Καζαντζίδη. Υπέροχο, υπέροχο. Είναι καμπαναδικό. Θα επανέλθουμε μετά στο βιβλίο. Ναι. Έτσι, θέλω να τα δούμε μερικά πράγματα. Εδώ, κάποια σχέση έτσι, βιωματική, τα ακούσματα. Εσύ είστε πολύ νεότεροι από μένα, τουλάχιστον. Και... εμένα βασικά... Εγώ είχα πάρα πολύ έντονα ακούσματα. Πάρα πολύ έντονα ακούσματα. Καλά, όλοι έχουμε ακούσματα, ναι. Αλλά εμένα μου αρέσουν γενικώς οι αντισυμβατικοί άνθρωποι. Mm. Πάρα πολύ. Και ο Καζαντζίδης ήταν, αν μη τι άλλο, αντισυμβατικός σε πολλά πράγματα και κυρίως γιατί τα πιστεύω του τα πήγαινε μέχρι τέλους, τα υποστήριζε δηλαδή και δεν έριχνε ούτε καν νερό στο κρασί του. Και μ' άρεσε πάρα πολύ μια ιστορία που έχω ακούσει και έχω διαβάσει τέλος πάντων ότι την εποχή που είχαν κάνει την εμφάνισή τους στα νυχτερινά μαγαζιά, αυτοί οι νεόπλουτοι που λέμε, είχε απαγορεύσει τους αδέλφους του να πηγαίνουν κάτω και να τους χαιρετάνε, γιατί αυτοί πήγαιναν εκεί για να τους τραβήξουν φωτογραφία, να γίνουν και λίγο παραπάνω γνωστοί, να επιτυχθούν. Και ο ίδιος δεν το δεχόταν αυτό το πράγμα. Ήταν εντυπωσιακό. Λέει, όχι, δεν θα πάει κανείς εδώ πάνω. Εδώ είστε για όλους. Δεν θα κάνουμε κανένα διαχωρισμό. Δεν θα εστιάσουμε σε κανένα, θα εστιάσουμε σε όλο τον κόσμο. Ήταν εντυπωσιακά. Σήμερα ότι εκτιμούσε πάρα πολύ τη δουλειά που έκανε. Ναι. Και τη σεβόταν. Τη σεβόταν και τον εαυτό του. Ακριβώς. Ο κόσμος τον εκτιμούσε όμως. Αυτό αξίζει να πούμε ότι όπου και να πας στην Ελλάδα και υπάρχει χωριό που έχει ποντίους, υπάρχει ένα σύλλογος Στέλιου Καζαντζίδη. Yeah. Υπάρχει μια λέσχη φίλων Στέλιου Καζαντζίδη και υπάρχουν, και αυτό αξίζει γιατί το έχω επισκεφθεί, και καφενεία με το όνομα Υπάρχω. Yeah. Εγώ έχω επισκεφθεί τουλάχιστον 3 σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, 5 οδοί έχουν το όνομα του Στέλιου Καζαντζίδη, έτσι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Κύπρο. Και ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, κάθε φορά που χωρίζεις, αξίζει να έχεις το αυτοκίνητό σου, τη δεύτερη φορά που είπε ο Καραφώτης, να το ακούς στο τέρμα και να στεναχωριέσαι. Ναι, να έχεις και μεικτή ασφάλεια όμως. Για να μην τα έχεις τσούξει. Το επόμενο ήταν αυτό. Αρκετά είπαμε, φτάνει. Ζωή Παπαδοπούλου, πάμε. Δολωμένο μου μυαλού τους εφιάλτες τραγουδώ κι αν σας επικρανά ως εδώ φταίει το πάθος του τρελού, φταίει το πάθος του τρελού του θολωμένου μου μυαλού. Προδώσει το πολλού, του λέω αλλού.
εδώ. Φταίει το πάθος του τρελού. Φταίει το πάθος του τρελού. Του θολωμένου μου μυαλού. Μπράβο, υπέροχα. Θέλω να πάω έτσι ανάποδα. Έτσι, Ζωή, εσύ, θέλω να μου πεις και την άποψή σου σαν μουσικός. Έτσι, δηλαδή και σαν συνθέτης και σαν σολίστ στο ακορντεόν. Είναι άπειρα αυτά που μπορώ να πω, γιατί για να επιχειρήσω να κάνω αυτό το εγχείρημα με κουαρτέτο εγχόρδων και λαϊκό ακορντεόν και τα υπέροχα τραγούδια του Καζαντζίδη Project, σημαίνει ότι κάτι με αγγίζει πάρα πολύ. Ναι. Με αγγίζει ο συνδυασμός της κλασικής μουσικής και της λαϊκής μας μουσικής. Ένα κράμα που, αν αγαπάς τη μουσική, μπορείς πραγματικά να τα φέρεις όλα κοντά. Όμως αυτό έγινε γιατί διάλεξα Καζαντζίδη. Γιατί μεγάλωσα στην Ακριτική Σαμοθράκη, όπου υπάρχει το υπάρχο, το καφενείο που είπαμε πριν. Και υπάρχουν οι απίστευτα πάρα πολλοί που είναι καζαντζιδικοί φανατικοί. Και στον υπόλοιπο Εύρο, από τη Θράκη, από όπου κατάγομαι. Οπότε λοιπόν, όταν συνεργάστηκα με το κουαρτέτο εγχόρδων και άκουσα τον ήχο των εγχόρδων στα δικά μου τα κομμάτια, στις δικές μου συνθέσεις, που έχω και λαϊκά τραγούδια πολλά, λέω γιατί όχι να μην κάνω ένα πείραμα για αρχή. Φυσικά. Το οποίο, από ό,τι κατάλαβα, με τον ερχομό της Πέγγις στο project αυτό, το οποίο ακούστηκε πιο πολύ και έγινε πιο ενδιαφέρον με μια γυναικεία φωνή, άρεσε και στον κόσμο. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά. Και ας πας στην αρχή τα παλιά. Είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά μου χωράει πολλά. Έχει μάθει στη ζωή όλα να τα συγχωρεί και το τέλος να κάνει αρχή. Thank you.
Τι μόνο αυτό. Κι άλλο βέβαια. Όχι και να Πάω στοίχημα ότι έχετε κι άλλα, ναι. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά, ναι.
σπάς την ευχή τα παλιά. Θα σου κλείσω το στόμα με χίλια φιλιά και ας σπάς την ευχή τα παλιά. Και ας σπάς την ευχή τα παλιά. Το φιλί σου δώσ' μου, μη με τυράννας, πες πως μ' αγαπάς, αχ δεν με πονάς. Ζωή, ήταν υπέρο. Αυτός ο ήχος, τα έγχορδα, να ακούμε τον Κατατζίδη, πρώτη φορά τα άκουσα. Ήταν εξαιρετικό. Θα ήθελα να μας παρουσιάσει τα κορίτσια. Βεβαίως. Είναι το σύνολο εγχόρδων εγχόρδ, που αποτελείται από την Ευγενία Μπρούνα Μάλο, πρώτο βιολί. Κίτη Βαρδάμη, δεύτερο βιολί. Η Γκέρτα Σινάη, βιόλα. Και η Μιρέλα Ρούτσι στο τσέλο. Μια μικρή λεπτομέρεια μόνο, όλα τα κορίτσια είναι κορυφές στις μεγάλες συμφωνικές που έχουμε στην Ελλάδα. Τέλεια. Μα γι' αυτό έπαιξαν τόσο ωραία. Και με το ζόρι κρατούσα το Γρηγοριάδη του Πιταρά να μην χορέψουν. Είχανε μερακλώσει. Κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Άλλο ένα χειροκρότημα σε εσάς. Θέλω να πάω έτσι ανάποδα, να πάω στην Αναστασία. Εσύ είχες κάποια εμπειρία, έτσι δεν είναι, θεατρική, σε ό,τι αφορά τον Στέλιο Κατατζίδη. Πες μας δύο λόγια. Η θεατρική παράσταση «Η ζωή του όλη» με έκανε να τον γνωρίσω από κοντά εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είχα τη χαρά και την τιμή να τον δω και να τον ακούσω ζωντανά, αλλά μεγάλωσα με τα τραγούδια του.
Όλες οι οικογενειακές συναισθιάσεις είχαν τη μελωδία του, είχαν τη φωνή του, σαν σφραγίδα. Βάσο. Ένας σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής, ίσως από τις μεγαλύτερες φωνές που γέννησε ποτέ η Ελλάδα. Τα τραγούδια του φυσικά έχουν μείνει παρακαταθήκη για όλους εμάς, ίσως τους λίγο νεότερους, αλλά παρόλα αυτά τολμώ και εγώ να πω πως μεγάλωσα με τα τραγούδια του και με συντροφεύουν και σε καθημερινή βάση. Ναι. Πάντα στο ραδιόφωνο μου επιλέγω σταθμούς που παίζουν Καζαντζίδη, τον αγαπώ πραγματικά. Και χαίρομαι που είμαι απόψε κοντά σε τόσους σπουδαίους και καταξιωμένους καλλιτέχνες και έχω τη χαρά να ακούω πάλι από τις φωνές τους. Ναι. Αυτό το σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή. Εδώ θα τα παράληψε αν δεν έλεγα ότι είναι κοντά μας και οι φίλοι μας πίσω από το λαογραφικό χορευτικό όμιλο Νόστος Γαλατσίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να έρθω τώρα στον συνάδελφό μου, τον Λευτέρη. Η δική σου σχέση με το έργο του Στέλιου, του Καζαντζίδη. Μεγάλη. Βιωματική είναι όσον αφορά τους συγγενείς μου που λόγω πολιτικών φρονημάτων αγαπούσαν πάρα πολύ τα τραγούδια του. Γιατί τους εξέφραζε πολύ βαθιά όλο αυτό που είχαν ζήσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκτός από το στρατό που μου κράταγε παρέα στη Σκοπιά η φωνή του κτλ. Εκτός του ότι αν θες να εξελιχθείς σαν άνθρωπος, τουλάχιστον σαν ηθοποιός ας πούμε, ότι φωνητικά πρέπει να ακούσεις Στέλιο, γιατί είναι η σημαντικότερη φωνή που έχει γεννηθεί για μένα στον κόσμο. Ήρθε ένα κείμενο στα χέρια μου πριν 5 χρόνια, το οποίο λεγόταν «Όταν συνάντησα το Στέλιο», το οποίο ήταν ένα αυτοβιογραφικό έργο του Θανάση Σκρουμπέλου, ήταν στις στοές του Βελγίου, μέσα στις στοές, όπου όταν πρωτομπήκα άκουσα Καζαντζίδη από τις στοές, γιατί τραγουδούσαν οι εργάτες. Και όταν γυρνούσαν σπίτι, επειδή δεν υπήρχαν τηλέφωνα και επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνανε απαραίτητα με Έλληνες παρέα, γιατί μπορεί να κάνανε με Σικελούς, με Αλγερινούς, με Μαροκινούς. Γυρνάγανε σπίτι και μην έχοντας σε κανένα να μιλήσουν, βάζανε το δίσκο μπροστά στο τραπέζι με τη σούπα και λέγανε «Στέλιο, θα γυρίσω στον αδερφό μου, τον Νίκο. Δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος γιατί ήταν άρρωστος. Ακούς, η μάνα δεν μου είχε γράψει». Δηλαδή, ίσως μια τέτοια κατάσταση με τον Στέλιο, σαν θρησκεία και σαν φίλος, σαν παρέα, σαν συντροφιά. Και υπήρχαν βράδια, λέει, που έβαζε πράγμα που συνέβη μετέπειτα. Λέει, ακούς, λέει, άκουσε ο Τούρκος Στέλιο και θέλει να πάρει το δίσκο στην Τουρκία. Ήταν τέτοιο η παγκόσμια εμβέλεια, ας πούμε. Αυτή η φωνή είναι μια παγκόσμια φωνή. Αυτή ήταν και η μεγάλη του επιτυχία. Η πιο μεγάλη του από όλες. Η πιο μεγάλη. Μπορείτε να σου πω, ναι, τώρα ακούγοντας να διηγείτε αυτή την ιστορία. Εγώ το 1993 κάνω για πρώτη φορά αυτή την εκπομπή με τον Στέλιο που συμπίπτει με τον Θοδωράκη και γίνεται αυτή η μοναδική στιγμή που παίζει στο YouTube που έχουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι την έχουν δει, γίνεται κόλαση. Μοσχοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν τον έρωτα κρυφά. Στίσμα, στίσμα κρεστά παιδιά. Σάββατο βράδυ με μορφό οι δυο Χριστός Ανέστη, ένα τραγούδι του Τσιτζάνη κλαίκα, κλαίκα που μακριά. Ο Στέλιος από ένα σημείο και πέρα δίνει τόσα πολλά εκείνη τη στιγμή, χάνεται τόσο πολύ, που είναι σαν να πέφτει με αλεξίδωτο του από 10.000 μέτρα χωρίς αλεξίδωτο του. Χάνει δεύτερη πτήση. Και σαν 10 με 100 μέτρα ανοίγει το αλεξίδωτο και προσγειώνεται. Αλλά καλύτερα, κάθε φορά που μάθει δεν προσγειώνεται, θα πάει τα μόνα του. Σημασία έχει ότι από τότε, από το 1993,
μέχρι σήμερα θα βρεθεί ένας άνθρωπος στον δρόμο που πει «Ρε Λάρα, το CD, το CD αυτός της εκπομπής, το, του 93, μπορείς να μου βρεις κάπου το CD αυτής της εκπομπής». Είναι χειμώνας, πέφτει κατακλυσμός και βγαίνω στα Ήρια που είχαμε και ένα σπίτι και περπατάω στην παραλία μέσα στη βροχή. Και είναι μία σκιά στο βάθος η οποία κάτι μάλλον ψαρεύει, μέσα στη βροχή στην καταιγίδα. Και περπατάω και εγώ και τρέχω μέσα στην καταιγίδα. Οπότε πλησιάζω αυτόν τον τύπο και βλέπω και αφήνει το που ψάρευε και έρχεται προς το μέρος και μου λέει «Ρε Λάλα, το CD!» Κασατζίδι, CD. Να δω το Κασατζίδι. Καλά μας τα είπε ο Ελευθερίου, αλλά θα το τραγουδήσεις καλά τώρα. Γεια σε εδώ. Γεια, έλα, πάμε. Καταρχάς, την τιμή μου που μου δίνετε βήμα δίπλα σε τόσο τεράστιες φωνές, σαν την Μπέγκη, τον Κώστα, εδώ πέρα, τη Ζωή. Εντάξει, γιατί εμείς είμαστε ηθοποιοί τώρα, κάνουμε μια προσπάθεια τώρα εμείς. Πάμε. Τόσες νύχτες απ' τον κόσμο απουσίασα το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρεύτω θυσιάσα το ψέμα τα ίδια σα. Τόσες μέρες, τόσες νύχτες απ' τον κόσμο απουσίασα το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρεύτω θυσιάσα το ψέμα τα ίδια σα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τέλεια. Ο Γιώργος μου έκανε νοήματα. Μου λέει: «Εγώ θα τραγουδήσω καλύτερα τώρα». Πριν ανέβεις όμως να μας τραγουδήσεις, θέλω να μου πεις και τη δική σου σχέση αυτή με τον Κασατζίδη, με το έργο του. Αυτά τα κλασικά που ακούσαμε και είναι χιλιοϊπωμένα, χωρίς να υποτιμάω τίποτα. Κλασικό ραδιόφωνο ράδιο στο χωριό Φίλιπς που ακούγαμε Κασατζίδη. Η άλλη εικόνα ήταν στα παιδάκια από το χωριό. Θυμάμαι που μάζευε ο Ρασούλης υπογραφές για να επιστρέψει ο Κασατζίδης στη δισκογραφία, στα προπήλαια. Και με αυτό θέλω να πω, και αν μπορεί να είναι μήνυμα που δεν πιστεύω πια σε τέτοιες λέξεις, είναι ότι ο Κασατζίδης ξεφτύλισε με φύ και ταφ, ξεφτύλισε το χρήμα. Mm. Το ξεφτύλισε. Και έδωσε αξία στο αίσθημα και στην ψυχή. Mm. Και σήμερα, αν μπορούν να μας βλέπουν νέοι άνθρωποι, να φύγουμε από αυτά τα παλιοπαιχνίδια που βλέπουμε, που για μια μπουκιά ψωμί παλεύουν, τι κασέ έχεις, τι κάνεις, το ξεφτύλισε το χρήμα. Αυτό νομίζω ο Κασατζίδης. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Γιατί λέω ότι τόσα λεφτά έχουν πέρασει από τα χέρια σου, Στέλιο. Στον Άγιο Κωνσταντίνο, φτιάξε λίγο το σπίτι, ρε Μπαγάσα. Μου λέει, γιατί? Μου λέει, κάπως καλύτερο να είναι, ρε παιδί. Ο Στέλιος Κατατζίδης και τα λοιπά.
Βλέπεις, μου λέει, δεξιά και αριστερά σε 20 χρόνια πώς έχουν, τι έχουν χτιστεί. Λέω, ναι, λέω, βλέπω τέρατα και σε ακόμα παράγκα. Ο κανένας μένει. Βέβαια. Ο κανένας μένει. Γι' αυτό, Γιάννη, είχε αξία του προηγούμενα ότι αγαπούσε τη δουλειά του, την εργασία του. Σήμερα έχουμε ξεφτυλίσει αυτό. Κοιτάμε άλλα πράγματα πρώτα. Μια κουτσομπολίσκη διάθεση για το τι έγινε, τι έκανε και δεν ήταν η δουλειά, η εργασία. Αυτό παράγω έργο. Και τότε υπήρχαν αυτά, απλώς ήταν η εξαίρεση. Η εξαίρεση. Και βέβαια να πούμε ότι είναι ο πρώτος που πάλεψε για τα δικαιώματα των τραγουδιστών. Και αυτό. Και πολλά άλλα σε αυτό το πλαίσιο. Βέβαια. Τώρα ο Γιώργος θα μας πει ένα τραγούδι που τα αγαπώ πάρα πολύ, του Χρήστου Νικολόπουλου. Την Παρασκευή το βράδυ. Πάμε. Ζωή, θα ήθελα να έρθω σε σένα. Τη δική σου εμπειρία, τα δικά σου βιώματα. Πώς βλέπεις αυτά τα πράγματα? Τα ακούσματά μου έχουν να κάνουν βεβαίως με το ρεπερτόριο του Στέλιου Καζαντζίδη. Θεωρώ ότι κάθε τραγουδιστής και τραγουδίστρια οφείλει να μελετάει Στέλιο Καζαντζίδη. Είναι ο αγαπημένος του πατέρα μου. Είναι πόντιος. Είμαστε πόντιοι και βεβαίως ρέει στο αίμα μας το αίσθημά του. Είναι τόσο αληθινός ο τρόπος που τραγουδά, ο τρόπος του, ακόμη και η άρθρωσή του, όλα. Δηλαδή, είναι τέτοια σχολή που οφείλεις να κάτσεις να μελετήσεις κάθε λεπτομέρεια. Χαίρομαι γιατί
τον έχω ζήσει και σε περιοδίες και στο εξωτερικό. Είχαμε κάνει κάποια αφιερώματα στον Καναδά, όπου είχαν τεράστια αποδοχή, με τη Γιώτα Νέγκα και τον Βασίλη Λέκα. Και με τον Χρήστο Νικολόπουλο, βεβαίως, τον γνώρισα ακόμη περισσότερο. Είναι τεράστιος ερμηνευτής. Δεν ακολούθησε καμία σχολή, ήταν σχολή μόνος του. Ναι. Δημιούργησε μια σχολή, έτσι, είναι μεγάλο το διαμέτρημα. Θέλω να πω ότι ναι. Τον Χριστάκη τον αγαπούσε μέχρι το τέλος. Mm. Πηγαίνανε γύρω οι δημοσιογράφοι και του βάζανε φυτίλια. Ναι. Αυτός έπιανε την ψαριά στον Άγιο Κωνσταντίνο και πήγαινε στην Βάσο, της έλεγε ψήσε τα μισά και έπαιρνε τα μισά από τον Άγιο Κωνσταντίνο και τα κατέβαζε στο σπίτι στο Νικολόπουλο. Είναι ασύλληπτο δηλαδή. Και μετά τον βάζανε σε μια τρέλα. Ενώ ο Νικολόπουλος το λατρεύει, έχει περάσει, ας πούμε, μεγάλες ιστορίες. Εντάξει, μεταξύ του ακολούθησε. Δεν είναι ανάγκη τώρα. Παιδί του ήταν, 14 χρόνια τον πήρε. Δημοσιογράφη. Εσύ τα λέτε αυτά. Να έρθω στον Νίκο τώρα. Σε άφησε να χορέψει επειδή είσαι αντιδήμαρχος. Αλλά εντάξει, είπα. Αντιδήμαρχος. Ναι, και αναπληρωτής. Αλλά μου παρέσυρε και τον Ελευθερίου. Αυτό είναι τέλος πάντων. Σωστό αυτό είναι. Ούτως ή άλλως είναι και δημοτικός σύμβουλος στην Ηλιούπολη. Εμένα με συνδέει ο Καζατζίδης με τους γονείς μου οι οποίοι ήταν στη Δυτική Γερμανία τότε, εκείνη την εποχή. Και φέρνανε στην Ελλάδα τότε τους 45 στροφές δίσκους, το οποίο είχαμε ένα έπιπλο στο σπίτι, pick-up. Ναι. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Πώς το θυμάμαι. Και έτσι λοιπόν να μεγάλωσα εγώ με τα ακούσματα του Καζαντζίδη. Δεν είχα την τύχη όπως ο φίλος μου ο Λάλας που πήγαινε και στις βάρκες επάνω. Είχε επαφή μεγάλη βέβαια. Τώρα φέρεις τις Γουρνοπούλες και τώρα φέρουμε τα Γουρνόπουλα. Και εν πάση περιπτώσει η σύνδεση λοιπόν αυτή είχε να κάνει να γνωρίσω τη φωνή του εκείνη την εποχή και για μένα ήταν ο Παβαρότη της ελληνικής μουσικής. Μάλιστα αυτό έχει γραφτεί κιόλας. Ήταν η μεγάλη φωνή, ο μεγάλος τραγουδιστής. Συνέδεε τους μετανάστες με τη χώρα τους, δηλαδή με την Ελλάδα. Μετανάστες από την Αυστραλία, από την Αμερική. Όταν ο Στέλιος ο Καζατζίδης πήγαινε στο εξωτερικό, γινόταν χαμός και ιδιαίτερα όταν τα ακούσματα που μου έλεγε ο πατέρας μου, ότι όταν πήγαινε, ας πούμε, στη Στουτγκάρδη, γινόταν το έλα να δεις. Αυτό ήταν η σύνδεση. Ήταν η μεγάλη παρηγοριά ο Καζατζίδης. Η μεγάλη παρηγοριά. Πολύ μεγάλη υπόθεση στην τέχνη γενικότερα. Γιατί η αποστολή δική μας είναι να παρηγορούμε λίγο τους ανθρώπους. Ο Χατζηδάκης έλεγε ότι μετά από 500 χρόνια θα βγει τέτοια φωνή. Ναι. Μπορεί και όχι. Δεν έχει βγει καλύτερο σαν το Στέλιος. Σαν φωνή, μέχρι σήμερα το λαϊκό τραγούδι, την καλύτερη φωνή που έχει παρουσιάσει ήταν το Στέλιο του Καζατζίδη. Μεγάλη φωνή ο Καζατζίδης. Όταν λέμε Καζατζίδη τελειώνουν όλα. Όταν λέμε Καζατζίδη τελειώνουν όλα. Εγώ μεγάλωσα με τα τραγούδια του Στέλια. Σαφέστατα υπάρχουν και άλλοι τραγουδιστές που τους θαυμάζω, αλλά πονάω με το Στέλιο. Θυμάμαι με το Στέλιο, ξεχνάω με το Στέλιο. Χαίρομαι, κλαίω, γελάω. Όλα αυτά, αυτός φτάνει στην ψυχή μου, πολύ βαθιά. Ο Στέλιος θα μείνει στην ιστορία. Ο Στέλιος είναι η Ακρόπολης. Όπως είναι η Ακρόπολης, είναι και ο Καζατζίδης, ο Στέλιος Καζατζίδης, παιδί μου, λέω. Ο Στέλιος Καζατζίδης είναι ένα καταπληκτικό καλλιτεχνικό φαινόμενο. Για μένα είναι ο καλύτερος τραγουδιστής που έχει βγάλει ποτέ το ελληνικό τραγούδι. Ο Στέλιος Καζατζίδης είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής με σπουδαία φωνή. Και για μένα έχει παίξει μεγάλο ρόλο, διότι τον καιρό στις αρχές της δεκαετίας του 60, όταν ήμουν παιδάκι μικρό 10 χρονών, άρχισα να καταλαβαίνω γύρω μου τον κόσμο και τα τραγούδια, επειδή είχα ενδιαφέρον για τα τραγούδια λόγω καταγωγής και λόγω οικογένειας. Παρακολουθούσαν πολύ ενδιαφέρον τον Καζατζίδη να τραγουδάει τα λαϊκά του τραγούδια και από την άλλη μεριά έναν άλλο μεγάλο τραγουδιστή, τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι, ο οποίος πέρναγε ένα καινούριο είδος τραγουδιού μαζί με τον Θεοδωράκη, τον Χατζηδάκη και τους άλλους έντεχνους συνθέτες. Πρώτα-πρώτα σπουδαίος τραγουδιστής. Έτσι είναι αγάπη μου. Διότι ο άνθρωπος εδώ μέσα είχε χρυσάφι. Δεν είχε τίποτε άντε πάμε να τα πούμε, όχι. Αυτό που έλεγε το εννοούσε. Τραγούδησε όλους τους μεγάλους λαϊκούς συνθέτες. Τσιτσάνι, Παπαϊωάννου, Χιώτη, Καλδάρα, Μπακάλι, Δερβενιώτη, Βίρβο, Παπαγιανοπούλου,
Καραπατάκη, αλλά και τους πλέον σύγχρονους, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Θανάση Πολυκανδριώτη, τον Πυθαγόρα, τον Τάκη Σούκα, τον Βασίλη Βασιλιάδη και άλλους. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με τις ερμηνείες που έκανε ο Στέλιος Καζαντζίδης σε κομμάτια τον Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Λεοντή, Ξαρχάκου και Μαρκόπουλο, έδωσε επιτυχίες και στο λεγόμενο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Η γνώμη δική μου για το Στέλιο τον Καζαντζίδη είναι, νομίζω, αυτή που έχουμε όλοι που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ότι είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης και ότι λείπει από το χώρο μας. Και τώρα θα ακούσουμε, θα μας πει η Πέγγι, θα ξεκινήσει ένα σερίτσι με μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπάρχω. Υπάρχω. Κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα φωνάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις θεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Στη χαρά σου και στη λύπη η μορφή μου δεν θα σου λείπει, κι ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Υπάρχω μες στη τύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις, με τσιγάρο αναμνήσεις και πιωτό. Είμαι τη ζωή σου ένας, δεν με σβήνει κανένας, κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Γιατί θα υπάρχω εγώ. Thank you.
τις αμαρτίες τις δικές μου. Αν χρειαστεί να τις μετρήσω από τα δέκα δάχτυλα μου, μόνο τα πέντε θα κρατήσω. Τα χνάρια μου άφησα τα μαύρα δάκρυα και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ θα με βρεις σε κάποια νάκρυ. Κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά. Σώσε με αφού
και σώσε με αφού μπορεί. Εδώ θα ήθελα να παρουσιάσω την εξαιρετική μας ορχήστρα. Στα κρουστά, ο Βαγγέλης Καρύπης. Ο Πέτρος Βαρθακούρης στο κόντρα μπάσο. Ο Βασίλης Κετετζόγλου στην κιθάρα. Στο ακορντεόν και στα φωνητικά, ο Μάνος Γρισμπολάκης. Στο ένα μπουζούκι, ο Άρης Κούκος. Το άλλο μπουζούκι, ο Βαγγέλης Μαχαίρας. Στην Μπέγκη συνόδευσε με το μπουζούκι εξαιρετικά ο Μίλτος Ηλίου. Στο πιάνο και στην ευθύνη της ορχήστρας ο καλός μου Γιώργος Παπαχριστούδης. Κώστα, να έρθω σε σένα για τη δική σου εμπειρία σε σχέση με το τραγούδι του Καζατζίδη. Καταρχήν σήμερα σε αυτή την εκπομπή όλοι ζηλεύουμε τον Λάλα. Ναι. Που έχει τύχει την επαφή με τον Στέλιο, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά τον ζηλεύω γιατί δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία. Μακάρι να είχαμε και εμείς την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε από κοντά. Γιατί ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος και δημιούργησε μία σχολή από μόνος του. Θα μιλήσω εγώ τεχνικά και καλλιτεχνικά από την άποψη ότι εγώ δεν θα εντρυπήσω στο πώς, τι άνθρωπος ήταν. Εγώ θα σας πω μόνο όταν ένας τραγουδιστής μελετάει τα τραγούδια του. Μετά από χρόνια τα ξαναμελετάει. Και μετά από χρόνια τα ξαναμελετάει. Γιατί υπάρχουν άπειρα πράγματα που έκανε ο Στέλιος Χατζατζίδης με τη φωνή του και με τον λαιμό του, που χρειάζεσαι πολλά χρόνια εμπειρίας για να τα καταλάβεις και να τα αφομοιώσεις. Και εκεί γεννιέται το ερώτημα. Αυτός ποιον άκουσε και τα έκανε. Ποιον αντέγραψε για να το κάνει. Κανέναν. Αυτό νομίζω ότι ήταν για μένα το μεγαλύτερο ναι. ταλέντο. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι σε ποιον δεν τα έκανε. Ναι. Μόνο στο Χιώτη. Mm. Ο Χιώτης του λέγε δεν θα κάνεις τίποτα δικό σου, ό,τι σου λέω εγώ θα κάνεις. Αυτό δεν το ξέρω. Και μόνο πειθαρχούσε. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρω. Βέβαια ο Χιώτης ήταν και στα ξεκινήματά του η αλήθεια είναι αυτή. Τον έβαλε σε έναν δρόμο. Για να λέμε και τις αλήθειες. Έτσι, έτσι δεν είναι. Τον έβαλε σε έναν δρόμο γιατί ήταν. Προσπαθούσε να βρει τέλος πάντων το δρόμο του άνθρωπου. Ήταν πολύ νέο. Φυσικά. Αν δεις, Κώστα, τα πρώτα τα τραγούδια του και μετά, πάντα έβαζε λιθάρια, έβαζε λιθαράκι. Διορθωνόταν, φτιαχνόταν. Δεν είναι ίδιος. Φτιαχνόταν, δεν είναι ίδιος. Από τα πρώτα του Καλδάρα. Αλλιώς τραγουδάει τους συνθέτες, αλλιώς τραγουδάει τα... Έτσι πρέπει να είναι καλλιτέχνες, να αλλάζουν, να μην φοβούνται να αλλάξουν. Να πάνε μπροστά και να ρισκάρουν. Γιατί αλλιώς τι καλλιτέχνες είναι. Ναι. Και τώρα θα ακούσουμε τον Κώστα Καραφώτη στο Βραδιάζει. Πάμε. Σήμερα βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σ' αποκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει. Φεύγει της νύχτας μια ζωή. Στα κασμίρια τους σφιγμένους. Εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ, με τους παράνομους και τους αδικημένους. Thank you.
βραδιάζει, πάλι σήμερα βραδιάζει. Και τότε το τραγουδί σιγοπιάνω. Σαν μάνα το σκοτάδι μ' αγκαλιάζει. Μια τέτοια ώρα θέλω να πεθάνω. Βραδιάζει. Παιδί της νύχτας μια ζωή. Δεν το αντέχω το πρωί. Με τους κυρίους στα κασμίρια τους φυγμένου. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν πουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου. Βραδιάζει. Να είστε καλά. Πια κοντά μου λιώνω, τώρα δεν αντέχω άλλο πόνο. Τη χαρά εσύ μου δίνεις μόνο, έλα γύρνα πια κοντά μου μόνο. Η ζωή Παπαδοπούλου, στο τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου. Πάμε.
ανοίξω τη ματιά μου, βλέπω τη σφραγίδα σου. Όπου ρίξω τη ματιά μου, βλέπω τη σφραγίδα σου. Κι αν ματώνει η καρδιά μου, ζω με την ελπίδα σου. Κι αν ματώνει η καρδιά μου, ζω με την ελπίδα σου. Να κρεμίζεις και να καίς. Κι αν μετάνιωσες, κι αν γύρισες της καρδιάς μου οι πληγές. Κι αν μετάνιωσες, δε γιατρεύτηκα της καρδιάς μου οι πληγές. Για να γράψω όσα μου κάνες εσύ. Εξαιρετικά. Πριν ανέβει ο Κώστας και τα επόμενα τραγούδια, θέλω να πω μια μικρή ιστορία που διηγείται ο Γιώργος Ζαμπέτας στο βιβλίο του, στη βιογραφία του που έκανε η Ιωάννα Κλιάσιου. Συγκεκριμένα για τον Καζαντζίδη. Λέει ότι στα τέλη της δεκαετίας του 50 είχε πάει με κάποιο συγκρότημα ο Ζαμπέτας σε ένα κέντρο
κάπου στη Λάρισα, αλλά κάπου απόμερα, κοντά στις γραμμές του τρένου. Παίξαμε, λέει, την πρώτη εβδομάδα, πήγαμε καλά, τη δεύτερη, λίγο χειρότερα, την τρίτη άρχισε η πτώση. Και κάποια, αφού τελειώνουμε το βράδυ, βγαίνω έξω και ήταν ένας τύπος, λέει, που πουλούσε φιστίκια εκεί. Και λέει, ρε φίλε, αυτό το παιδί που ήταν πριν από εσάς εδώ, πότε θα ξανάρθει? Γιατί έκανα, λέει, με τα φιστίκια την πρίκα της κόρης μου εγώ εδώ πέρα. Και εννοούσε τον Καζαντζίδη. Και είπε κάτι καταπληκτικό. Λέει, δηλαδή τόσο πολύ κόσμο έκανε σαν πέτρα, δεν ήξερε. Ναι. Δηλαδή τόσο πολύ κόσμο είχε. Τι κόσμο, λέει. Περνούσε το τρένο, σταμάταγε το τρένο 10 λεπτά, κατεβαίναν όλοι και ο οδηγός, ακούγαν 10 λεπτά και συνεχίζει και φεύγαν. Και έλεγε σαν πέτρα, ρε, σταμάταγε το τρένο, ακούτε, σταμάταγε το τρένο. Κώστας Καραφώτης. Δακρυσμένη ζητάς την αγάπη μου και ξεχνάς ένα λάθος σου μεγάλο. Ένα βράδυ εσύ με το δάκρυ μου είχες στήσει φωλιά με έναν άλλο. Σε λυπάμαι αλλά είσαι κίνδυνος. Σ' αγαπάω αλλά αμφιβάλλω. Η καρδιά μας όψεται. Σ' αγαπάει ακόμα. Αλλά πώς να κοιμηθώ σε λερωμένο στρώμα. Πώς να σφίξω ξανά με στα χέρια μου το κορμί σου το αγαπημένο. Πώς το χάιδευε άλλος θα σκέφτομαι όταν έριχνα δάκρυγα μένο. Σαν να πιάνω φωτιά θα μου φαίνεται. Τη φωνή.
πίνω στη σταβέρνα στη γωνιά. Ας έρθουμε λίγο τώρα και στις δραστηριότητες δικές μας. Αναστασία, αυτό το καιρό τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε, ετοιμάζουμε κάτι. Αυτό το καιρό ολοκληρώσαμε τα αυτοτελή επεισόδια στη Στοργή και με το καλό θα ξεκινήσει από την δεύτερη σεζόν η παράσταση και πως μείνει η Σαλονίκη, διαχειρός με μην ταινίσει, σε κείμενο και σκηνοθεσία σε όλη την Ελλάδα. Τέλεια. Εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Οι ειδήσεις εξακολουθούν να συνεχίζονται στο Action 24, εκεί όπου η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο, είναι το μότο μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 8. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει καθόλου δουλειά αυτόν τον καιρό. Μην ανησυχείτε. Η αλήθεια είναι πως όχι. Είμαστε σε έντονη προεκλογική περίοδο, οπότε καταλαβαίνετε. Ζωή. Θα τα πω γρήγορα, γιατί είναι πολλά. Για να τα προλάβω. Θα τα βάλω στο γρήγορα. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες, 7 Δεκέμβρη, έγινε στο Πολεμικό Μουσείο η παρουσίαση του άλμπουμ «Η μέρα του ξεριζωμού», όπου συμβρεθήκαμε και ήταν και ο λόγος που γνωριστήκαμε με την Πέγγι. Τα τραγούδια για την Σμύρνη και για την Εκένωση της Ανατολικής Θράκης, 28 τραγούδια, με πάρα πολλούς συμμετέχοντες. Επίσης, η θεατρική παράσταση «Ο Θησαυρός της Βαγίας», που παίζει καθημερινά στο Θέατρο Αλάμπρο, που έχω γράψει τη μουσική και εμφανίζομαι και επί σκηνής, της Ζορ Σαρή, σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καλογιάννη. Και επίσης, το project που, με την Πέγγι που τρέχουμε τώρα για τον Καζαντζίδη, που λατρεύουμε όλοι και αγαπάμε πάρα πολύ και θα πάει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Εύχομαι όλα τα καλά. Για ρίξε. Τα παγρήγορα. Τέλεια, τέλεια. Εκτός από την τρελή μουσική αλφαβήτα που παίζουμε στο Ίδρυμα Μείζων Ασυλισμού με τον Αλκιβιάδη τον Κωνσταντόπουλο, μια μουσική παράσταση παιδική. Μια ταινία που βγαίνει, το μερικοί το προτιμούν νεκρό το Φλεβάρι. Καλό. Είναι μια την Κούκουλαντ που έχουμε, δανείζουμε τις φωνές μας σε μια παιδική εκπομπή της ΕΡΤ. Είμαι πολύ τυχερός που είμαι με αυτές τις εξαιρετικές φωνάρες, αυτούς τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες σήμερα εδώ κοντά σας, να μιλήσουμε για τον σημαντικότερο καλλιτέχνη που γέννησε ο κόσμος για μένα. Να είσαι καλά. Εύχομαι όλα τα καλά. Ζωή. Εγώ με το καλό από 23 Φεβρουαρίου θα βρίσκομαι στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο Παλάς, στο Πασαζί, Πέμπτες, με δύο εξαιρετικούς μουσικούς. Και την Άνοιξη, αρχές της Άνοιξης, θα παρουσιάσουμε μια παράσταση που ονειρεύομαι χρόνια ολόκληρα με τραγούδια μιας τεράστιας ερμηνεύτριας. Δεν θα πω πολλά, θα τα ανακοινώσουμε εν καιρό. Τέλεια. Εύχομαι όλα τα καλά, Γιώργο. Είμαι στο θέατρο Coronet. Έχουμε ανεβάσει το σπίτι δίπλα στο ποτάμι της Ελένας Μαντά. Ήρθε και το είδε και η Πέγγι. Πάμε καλά. Γυρίζουμε τα κάνω στο αυτή νυχταμένη. Στην παραλία, στην αναγεννημένη ΕΡΤ, που είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που κάνω δουλειά εκεί πέρα. Θα βγει όπου να είναι αυτή η σειρά. Και συμμετέχω σε μια σειρά που ετοιμάζουμε συναυλίες με τον Χρήστο Γιαννόπουλο, τον τραγουδοποιό.
Εγώ θέλω να αφήσω το τραγούδι, αλλά δεν με αφήνουν, Γιάννη. Και συμμετέχουν σχεδόν 40 καλλιτέχνες από πίσω από Παπαδοπούλου. Ήταν και ο Κώστας, αλλά δεν μπορούσε. Πάρα πολύ σκοκλή κυρία κτλ. Εντάξει, είμαι καλά. Και ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες και είμαι στην εκπομπή σου, γιατί έχει μια σεμνότητα και ένα άλλο ύφος από αυτά που είπα προηγούμενα για το ξεφτυλισμένα χρήματα και πρέπει να δώσουμε. Όχι, έχει σημασία αυτό, ρε Γιάννη. Πρέπει να αναδείξουμε μια άλλη αξία, εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με το Δήμο? Εμείς παραμένουμε με στο... την παιδεία, τι θα γίνει εμείς, με την παιδεία? Εμείς είμαστε στο κτίριο Λουσίων, Λουσίων 22, εκεί βρισκόμαστε. Ό,τι έχουμε υποσχεθεί στον αθηναϊκό λαό, ήδη το 70% έχει υλοποιηθεί. Στην ψηφιοποίηση έχουμε ολοκληρώσει 207 εφαρμογές και έχουμε ψηφιοποιήσει όλες τις υπηρεσίες. Δεν υπάρχει δηλαδή έγγραφο έντυπο πια. Γίνονται όλα ψηφιακά στο Δήμο της Αθήνας. Ναι, είναι σημαντικό όμως. Στην παιδεία δουλεύουμε για να επιλύσουμε πολλά προβλήματα τα οποία είναι άλυτα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η παιδεία. Και μέχρι τέλος της τετραετίας, ό,τι έχουμε υποσχεθεί στον αθηναϊκό λαό, θα το υλοποιήσουμε. Νίκο, το αγριογούρνο. Το αγριογούρνο θα το φάμε αφού μας το στείλουν από πάνω από το σουφλί ο Δήμαρχος. Αλλιώς δεν θα σε αφήσω να ξαναχωρέψεις, το λέω. Έτσι. κάνω έτσι και τώρα. Ναι. Είναι το Κατιανή, τι κάνουμε? Λοιπόν, εδώ ο κύριος Σπιταράς κατά βάση είναι μοντέλο. Καλά, αλλά εντάξει, κάθε Σαββατοκύριακο κάνει πρώτα ραδιόφωνο 7 με 9 και στη συνέχεια τηλεοπτικούς Δεκατιανούς 10 με 12. Τέλεια. Αλλά κατά τα άλλα είναι μοντέλο. Με μαγιό. Εννοείται, έχει κάνει κάποιες φωτογραφίες. Εσύ πολλά και μην κανονίσετε τίποτα. Δύο ημερομηνίες θα πω εγώ για όλους, για όλους μας δηλαδή αφορά και εσάς. 9 Απρίλη μην κανονίσετε τίποτα. Και 14 Μαΐου μην κανονίσετε τίποτα. Εντάξει. Έχετε δουλειές. Εντάξει. Με ένα πόνο. Με ένα πόνο. Θανάση μου, αυτό το βιβλίο το οποίο μου έδωσε, το οποίο θα το ξεκοκαλίσω βέβαια. Θηρίο Ανήμερο. Θηρίο Ανήμερο, σε εκδόσεις Αρμός. Ένα βιβλίο είναι η γνωριμία του Θανάση. Είναι όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε μαζί, κουβέντες που κάναμε. Πιο πολύ προσωπικά θέματα και κοινωνικά θα έλεγα παρά επαγγελματικά. Ολόκληρο ο Καζατζίδης, ένα άλλο Καζατζίδης. Εγώ πάντως θα το ξετινάξω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψη. Κώστα μου. Εγώ κάθε Πέμπτη και Σάββατο βρίσκομαι στο ΕΣΤΕΤ στην Παραλιακή. Είναι το πρώην Φραντζέλικο για όσους δεν το ξέρουν. Με τον Νίκο τον Μακρόπουλο. Και θα είμαστε εκεί μέχρι και αρχές του Μάρτη, τέλη του Φλεβάρη. Γιατί μετά πρέπει να αναχωρήσουμε με την αγαπημένη μου Πέγκη Ζήνα για μια υπέροχη περιοδία στην Αμερική και τον Καναδά. Δεν μα τα λέτε αυτά. North American των Ελληνικών. Εκεί πρέπει να πάμε. Οπότε και στη συνέχεια. Μετά τον Απρίλη, εγώ επιστρέφοντας, θα συνεχίσω στο ΕΣΤΕΤ με τον Νίκο Μακρόπουλο. Αυτά τα δικά μου. Εύχομαι να τα κάνω. Πριν πας στην Αμερική, πες μας τι γίνει εδώ. Αμερική. Βρίσκομαι για δεύτερη χρονιά στον Παραόντα, στον αγαπημένο μου Παραόντα. Φέτος φιλοξενώ τον υπέροχο Κώστα Τουρνά και ζούμε πάρα πολύ όμορφες βραδιές από 15 Οκτώβρη και συνεχίζουμε μέχρι αρχές Μάρτη, όπου θα πάμε στην Αμερική. Όπου θέλω να πω ότι στις περιοδίες μας αυτές σε Αμερική και Καναδά, όπως και στην Ευρώπη, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν κατάφεραν ποτέ να γυρίσουν στην Ελλάδα και δημιούργησαν νέα ζωή, νέες ζωές, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Όταν όμως ακούν Καζατζίδη, τρέχουν τα μάτια τους και νιώθουν ότι μέσα από τα τραγούδια αυτά τους φέρνουμε τη χώρα τους. Είναι επιστροφή στην αγκαλιά, στη Μήτρα. Είναι φοβερά συγκινητικό αυτό που ζούμε. Αυτή είναι η ουσία της παράδοσης. Και θέλω, κύριε Γιάννη Μπέζο, όπως και τη Βίκυ Λάσκαρη, να σας ευχαριστήσουμε, γιατί έχουμε ανάγκη τέτοιες εκπομπές για να κολυμπάμε στα παλιά καλά ελληνικά μας τραγούδια, τον τεράστιο πολιτισμό μας, στους μεγάλους μας τραγουδιστές και τους μεγάλους δημιουργούς. Να είστε καλά. Έτσι κι αλλιώς οι εκπομπές αυτές, όλο το στοίχημα είναι το αίσθημα και η άβρα των καλεσμένων. Να δημιουργούν τώρα η Πέγκη θα μας πει τα δύο πρώτα τελευταία τραγούδια απόψε. Δύο πολύ μεγάλα τραγούδια. Το ένα είναι σε μουσική του Στέλιου Καζατζίδη και στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Και το άλλο του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη. Πάμε. Τι θα γίνει με το Σαββατόβραδο, θα το πούμε μαζί. Θα ανέβει. Θα τραγουδήσει ο Θανάσης. Ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε. Βασιλικό για
τις μάτρες στα παιδιά. Σάββατο βράδυ μου εμορφό, ίδιο Χριστός Ανέστη, ένα τραγούδι του Τσιτσά.
σημεία να βγει. Δυο πόρτες έχει η ζωή. Οι συνάδελφοι χαιρετιούνται, με φίλιονται. Και πριν περάσουμε στο τελευταίο μας τραγούδι, θα πούμε όλοι μαζί, θα ήθελα, κλείνοντας την απόψινή μας εκπομπή, να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους θερμότατα, τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω την υπέροχη ορχήστρα μας, τους τεχνικούς, όλους τους ανθρώπους παραγωγής που εργάζονται για να πραγματοποιηθεί η εκπομπή μας, να ευχαριστήσω τον σταθμό που μας έχει στη συχνότητά του και κυρίως να ευχαριστήσω εσάς που δείξατε και απόψε σε εμάς την προτίμησή σας. Σας ευχαριστώ, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Πάμε τώρα να κλείσουμε πανηγυρικά όλοι μαζί.
χάρηκα.